Είναι αρκετές. Είναι πολλές. Πάρα πολλές. Έχουμε γίνει οικογένεια πια. Και όχι τόσο για την, εμάς, την τριβή που έχουμε την τηλεοπτική εδώ με τον κύριο Μαυράκη που θα στεναχωρηθούμε διότι είναι η τελευταία φορά που θα πούμε για φέτος. Αλλά για τον κόσμο που όντως λάβανε πολύ σημαντική πληροφόρηση σε ό,τι έχει να κάνει με τα από εδώ και πέρα. Μετά από εδώ και πέρα. Καλώς ήρθατε. Τι κάνετε, παιδιά? Μια χαρά. Καλά, καλά είμαστε. Μια χαρά, μια χαρά. Κλείνει ένα κύκλο γιατί πλησιάσαμε εδώ, φτάσαμε στις εξετάσεις. Οπότε συζητούσαμε την αρχή. Πριν 14 εβδομάδες. Πριν 14 εβδομάδες. Ξεκινούσαμε με τρόπους μελέτης, τεχνικές μελέτης. Μπήκαμε μετά και αρχίσαμε να λέμε για πανεπιστήμια. Σχολές. Πάμε αρκετά πράγματα, πληροφορίες. Πιστεύω να φανήκαμε χρήσιμοι. Και φτάνουμε τώρα κοντά στις εξετάσεις, οπότε πώς θα κλείσουμε. Εντάξει, ούτως ή άλλως εμείς έχουμε τη δυνατότητα μισή ώρα πριν εμείς εκπέμψουμε σήμερα καθημερινά να σας απολαμβάνουμε στο παράθυρο, το εκπαιδευτικό παράθυρο που ανοίγει η Crete TV προς όλους τους ενδυνάμει φοιτητές, όπου θα δίνονται όλες οι απαντήσεις μετά από κάθε μάθημα. Εδώ στην Crete TV θα δίνονται οι απαντήσεις από το φροντιστηριακό όμιλο που καμισάς, έτσι είναι. Θα είμαστε τις μέρες των εξετάσεων, είπαμε ζωντανά, 2:30. Με αναλυτικές απαντήσεις, έχει αξία αυτό να το πούμε, αναλυτικές απαντήσεις στα θέματα των πανελλαδικών εξετάσεων. Για όλους εκείνους που το αντέχουν και το θέλουν, έτσι να το πούμε. Σίγουρα, και αυτό πάντα. Υπάρχουν και μαθητές οι οποίοι δεν θα ήθελαν ακόμη ενδεχομένως να έρθουν αντιμέτωποι με τις απαντήσεις. Θέλουν να το μάθουν στο τέλος, μετά, όλα τα καλά νέα. Οπότε θα φροντίσουμε γι' αυτό, να είμαστε στην ώρα μας, στο τηλεοπτικό μας ραντεβού. Θα φροντίσουμε να είμαστε και στον αέρα της του neacrete.gr το πρωί, με ένα πρώτο σχόλιο από τις 10:30 περίπου, όποτε μας επιτρέπεται το πρωί να σχολιάζουμε και εκεί, προκειμένου να μπορούν εκείνες οι μαμάδες που θέλουν έτσι να ακούσουν την πρώτη κουβέντα και το πρώτο σχόλιο. Είπαμε πολλά για τις μαμάδες αυτή τη χρονιά, όπως και κάθε χρονιά, αλλά νομίζω τις ότι αγαπάμε, τις εννοείται τις αγαπάμε, αλλά τις θέλουμε κοντά μας. Άγχος και αυτές μαζί με τα παιδιά το ζουν, το βιώνουν, δίνουν πανελλήνιες, όχι αστεία. Για την ελληνική οικογένεια είναι μια υπόθεση καθολική. Έτσι. Περάσαμε στο πανεπιστήμιο, και δεν πέρασε το παιδί. Έτσι, μπράβο. Περάσαμε, γράψαμε καλά, δεν γράψαμε καλά, τα καταφέραμε κτλ. Και νομίζω ότι οι γονείς βρίσκονται σε μια ευχάριστη θέση από την άποψη ότι αν άλλες χρονιές, τα προηγούμενα χρόνια προ-πανδημίας, έλεγαν στο παιδί ότι στο μαθητή δεν βάζεις μέσα να καθίσεις να διαβάσεις. Νομίζω τώρα με την πανδημία κάθισαν όλα τα παιδιά, κάπως επικεντρώθηκαν στο στόχο περισσότερο. Κάπως καλύτερα θα έλεγα. Κάπως καλύτερα τα πράγματα. Καλή επιτυχία θα πούμε εμείς από μέρους μας. Τα υπόλοιπα. Σήμερα μόνο ευχές. Μόνο ευχές θα λέγαμε. Σήμερα μόνο ευχές. Τέλεια, αλλά η δουλειά έχει γίνει. Ναι, θα πούμε πραγματάκια έτσι χρηστικά τη τελευταία στιγμή. Είπα να πούμε λίγα πράγματα δικά μας που έχουν να κάνουν με αυτά που ξεκινάμε. Γιατί οι κύκλοι κλείνουν, οι κύκλοι καινούργιοι ανοίγουν. Mm. Και επειδή είμαστε κοντά στο ξεκίνημα τη θερινή μα περίοδου για τα φροντιστήρια που κάμισα, είπαμε ότι θα πούμε πραγματάκια σχετικά με αυτή την προετοιμασία που αφορά όλες τις τάξεις. Με κάποια μικρά προγράμματα, νομίζω ότι μπορούμε να τα δούμε. Κάποια μικρά προγράμματα ευέλικτα, πρωινά προγράμματα και που έχουν στόχο ουσιαστικά να καλύψουμε κενά. Δεν θα κάνουμε φρέσκα πράγματα. Ξέρουμε τις ανάγκες που έχουν συσσωρευτεί από τα προηγούμενα χρόνια. Ξέρουμε τα κενά που έχουν δημιουργηθεί και θα είμαστε πολύ, πολύ επιλεκτικοί και στοχευμένοι για να κάνουμε λίγα πραγματάκια. Πάμε να προετοιμαστούμε δηλαδή σωστά εν ώψη της νέας. Για τη νέα χρονιά. Για τη νέα χρονιά. Να πάρουμε μαζί μας αυτά που χρειαζόμαστε για να κάνουμε μια καλή αφετηρία. Έτσι το αισθανόμαστε όλοι μας. Οπότε εδώ έχουμε πρώτα απ' όλα 4 εβδομάδες και τα παιδιά που θα μπουν στο γυμνάσιο ή που είναι στις γυμνασιακές τάξεις. Είναι 6 ώρες την εβδομάδα, 2 πρωινά. Και η στόχευση είναι σαφής να κάνουμε ό,τι μπορούμε σε σχέση με την κάλυψη των κενών για την επόμενη τάξη. Τα παιδιά που τελειώνουν τη γάμα γυμνασίου, ένα πλάνο επίσης μαζεμένο 4 εβδομάδων από 20 Ιουνίου μέχρι 15 Ιουλίου. Και νομίζω ότι είναι κρίσιμο γιατί το βηματάκι και το σκαλοπατάκι για το Λύκειο, παραδοσιακά, ανέκαθεν θα έλεγα, είναι λίγο μεγαλούτσικο. Οπότε εκεί θα μας κάνει καλό μια μικρή προετοιμασία. Και στην επόμενη κάρτα θα δούμε λίγο τους μεγαλύτερους, τα παιδιά που τελειώνουν την πρώτη Λυκείου. Και που εκεί είναι η πρώτη φορά που μοιράζονται σε προσανατολισμούς. Και θα πω ότι και αυτές τις 2 εβδομάδες που ακολουθούν από 1η μέχρι 15 Ιουνίου, αυτές τις εβδομάδες των ενημερώσεων, επειδή όντως είναι πολύ πολύ καυτό και επίκαιρο, δίνουμε τη δυνατότητα σε παιδιά που τελειώνουν την πρώτη Λυκείου, παιδιά της πόλης μας, να μπούμε και στο πρόγραμμα επαγγελματικού προσανατολισμού. Επειδή όντως είναι φλέγον, είναι τα παιδιά που τελειώνουν την πρώτη και που πρέπει με ασφάλεια να επιλέξουν τον προσανατολισμό τους και το επιστημονικό πεδίο. Οπότε αυτές τις 2 εβδομάδες δίνουμε αυτή τη δυνατότητα να κάνουν τεστ προσανατολισμού, να έχουμε συμβουλευτική και με ασφάλεια να κάνουν την επιλογή σε αυτό που πρόκειται να ξεκινήσει, δηλαδή στο επιστημονικό πεδίο και τον προσανατολισμό.
Και φυσικά οι πιο μεγάλοι που τελειώνουν τη Β' και που έρχονται για 6 εβδομάδες πρωινά μαθήματα. 16 Ιουνίου ξεκινάμε και αφορά προφανέστατα την προετοιμασία των πανελλαδικών εξετάσεων. Παιδιά, έτσι είναι. Κλείνει ένας κύκλος. Ανοίγει ένας καινούριος. Έχουμε νέα παιδιά και τώρα ακριβώς. Που θα ξεκινήσει. Αλήθεια είναι και λίγο ότι τα μαθήματα τελειώνουν και λίγο πριν τις αρχές Αυγούστου, που παραδοσιακά τότε όλοι φεύγουμε σε διακοπές. Κάπως έτσι είναι. Ναι. Μπορεί εντάξει. Κάποιο παιδί να κάνει την υπομονή του εντός εισαγωγικών, να προετοιμαστεί καταλλήλως και να μην περάσει δύσκολα την επόμενη χρονιά. Είναι ευέλικτο μαζεμένο και εντάξει, έχουμε νιώσει τις ανάγκες των παιδιών τα τελευταία χρόνια εξαιτίας των συνθήκων. Εντάξει, τα πραγματάκια ήταν λίγο περίεργα και δύσκολα. Τώρα θα δοκιμαστούν και γραπτά μετά από χρόνια. Οπότε για να δούμε πώς θα πάει. Λοιπόν, άρα, μια που είμαστε λίγο πριν τις εξετάσεις, είμαστε πολύ κοντά. Την Πέμπτη ξεκινάνε τα επαγγελματικά λύκεια, την Παρασκευή τα γενικά λύκεια. Όλα τα παιδιά με γλώσσα, λογοτεχνία. Οπότε είμαστε πάρα πολύ κοντά. Θα ξαναπούμε ότι θα είμαστε εδώ τα μεσημέρια στο Crete TV να είμαστε παρόντες. Και είπα να φέρουμε μερικά tips έτσι για τις συμβουλές, οπότε ας είναι κοντά στη τηλεόραση έτσι. Και οι μικροί. Καλά, οι μαμάδες είναι σίγουρα, αλλά τώρα ας έρθουν και οι μικροί οι μαζί. Οι μαμάδες είναι σίγουρα πολύ μπροστά στη τηλεόραση. Τα παιδιά είναι κάπου γύρω-γύρω. Ας συμπυκνώσουμε την εμπειρία μας και ας πούμε 3-4 πραγματάκια που εκτιμάμε ότι είναι σημαντικά. Για να πάμε να δούμε λοιπόν για αυτές τις μέρες τι θα λέγαμε, τις τελευταίες μέρες. Εμείς γενικά λέμε, το πρώτο, ίσως να είναι και το σοβαρότερο από όλα, είναι να διατηρηθεί σε εισαγωγικά μια καθημερινότητα που να μοιάζει με τα προηγούμενα. Mm. Δηλαδή, δεν θέλουμε κανενός είδους ανατροπές σε οποιοδήποτε επίπεδο. Είτε στον τρόπο που δουλεύουν, είτε στον τρόπο και τον χρόνο που αναλώνουν στα διαβάσματα, είτε στις διατροφικές τους συνήθειες, είτε στις συνήθειες που έχουν να κάνουν το ωράριο του ύπνου τους. Τίποτα. Μπορεί να μην αλλάξει τίποτα. Μπορεί να δίδεται η εντύπωση, η αίσθηση ότι τα πράγματα είναι όπως ήταν και πριν από ένα μήνα ενδεχομένως. Αυτό ίσως να είναι η πιο χρήσιμη συμβουλή σε όλα τα επίπεδα. Και απευθυνόμαστε σε όλους, σε μεγάλους και μικρούς, γιατί όντως είναι το πιο σημαντικό από όλα. Τώρα, σε σχέση με τα διαβάσματά τους, ναι, ενδεχομένως, εντάξει, όλοι πιστεύουμε στη δύναμη των επαναλήψεων, αλλά ακόμα κι αν είμαστε λίγες μέρες πριν, εγώ θα έλεγα, επειδή είμαστε λίγες μέρες πριν, δεν πρέπει να υπερβάλλουμε. Δηλαδή, πρέπει αυτό το πράγμα να είναι ελεγχόμενο και να ξέρουμε μέχρι που το φτάνουμε χωρίς ξενύχτια και τέτοια πράγματα. Τώρα, σε σχέση με το άγχος που επίσης πρέπει να έχουν στο νου τους ότι είναι, να μην είναι φυσιολογικό, εννοείται, λίγες μέρες πριν. Αυτός είναι ο κύκλος που γράφουμε εκεί πέρα. Πώς ξεκινάμε, μια κακή σκέψη ξεκινάνε τα παιδιά, που γεννάει ένα κακό συνέστημα και που τελικά μπορεί να κάνει άγχος με ένα σύμπτωμα, ένα πονοκέφαλο, να σωματοποιηθεί κιόλας. Κάπου πρέπει να σπάσει αυτός ο κύκλος και γι' αυτό λέμε ναι στη θετική σκέψη, ναι στη θετική ενέργεια. Ναι, σε μια ευχάριστη αναζήτηση, γιατί όχι και στο καλοκαίρι, που είναι μια ωραία σκέψη που έρχεται, έτσι. Λοιπόν, για πολλούς οι συζητήσεις με συμμαθητές γεννούν άγχος ή γιγαντώνουν το άγχος, οπότε καλύτερα αυτές τις μέρες δεν χρειάζεται. Ακόμα και στο, λίγο μετά την εξέταση, ναι, και λίγο πριν. Χρειάζεται και λίγο πριν, δεν χρειάζεται πριν. Να κάνουμε τα πηγαδάκια να λέμε ή τι θα πέσει. Τι ωραία. Γιατί είμαστε προετοιμασμένοι ή στο τέλος μετά. Όχι, δεν ήταν αυτή η απάντηση. Αυτό το διάβασες, μα εγώ το έχω διαβάσει, μα αυτό θα πέσει. Ναι. Και λες τώρα, μα δεν το διάβασες. Λάθος το έγραψες μετά τις εξετάσεις. Λάθος το έγραψες αυτό, δεν είναι το σωστό, ήταν αυτό. Εγώ είπα ότι σήμερα. Όλοι το έχουμε ζήσει, νομίζω. Καρδιά μου. Και τελικά το είχα σωστό. Σε εκείνο το είχε λάθος και τζαμπαχώθηκε. Πολύ συχνά συζητάμε γι' αυτό, για το πώς πρέπει να εμπιστεύονται και το ένστικτό τους όταν δοκιμάσουν, όταν γράφουν απαντήσεις και δίνουν τις λύσεις τους εκεί. Και πώς να μην αλλάζουν διαρκώς τις λύσεις τους. Λοιπόν, λίγο πριν τις εξετάσεις, προσοχή λοιπόν στις διατροφικές συνήθειες, χωρίς τεράστιες ανατροπές. Πολύ συχνά λέμε για τις συναισθήσεις, ξέρετε, αυτές τις μέρες είναι λίγο η μαμά από κοντά να σου κάνω εκείνο, να σου κάνω τα άλλα. Δεν είναι κακό. Αν κάτι τα αγαπάνε πολύ, να το ζητήσουν, ρε παιδάκι μου, εννοείται να νιώσουν καλά με όλα αυτά. Τον ύπνο τους, όχι ξενύχτη με τίποτα. Η μουσική βοηθάει. Άλλοτε έτσι κι αλλιώς πολλά παιδιά εκτονώνονται με τη μουσική ή χαλαρώνουν με τη μουσική. Και εδώ θα έλεγα πάλι όχι ανατροπές, όπως το νιώθει ο καθένας και όπως το έχει συνηθίσει όλο αυτόν τον καιρό. Αυτά και τεχνικές χαλάρωσης λέμε διάφορα πράγματα. 4-4-4. Είναι η αναπνοή 4 δευτερόλεπτα, εκπνοή κρατάμε, 4. Ναι, κρατάμε, αναπνέουμε 4, κρατάμε και. Τι ωραία αυτή η άσκηση. Κλειστά ματάκια, χαλαρά κτλ. Για την ένταση τώρα. Ωραία. Αλήθεια είναι, αλλά να πω και κάτι άλλο που εμένα με ξεάγχωνε πριν από κάθε μάθημα, για παράδειγμα, όταν έδινα μαθηματικά, με βοηθούσε να μιλήσω τηλέφωνο 2 λεπτά με τον καθηγητή μου για να μου πει ότι μπορεί να καλά. Τα λύσει, ό,τι και να είναι. Τέλεια. Οπότε νιώθει μια αυτοπεποίθηση ακόμα και αν την έχει χάσει. Πολύ ωραία. Έστω 1-2 λεπτά αρκούν για να σου δώσει αυτό.
το που χρειάζεσαι. Με τον κατάλληλο άνθρωπο επικοινωνία, ναι. Με τον κατάλληλο άνθρωπο. Όχι με το σημαντικό που θα μας αγχώσει, με τον καθηγητή μας. Του μαθήματος που δίνουμε εκείνη την ημέρα, έχουμε μιλήσει την προηγούμενη. Πολύ ωραία ιδέα. Δεν το είχα σκεφτεί. Πολύ χρήσιμη ιδέα. Εγώ το είχα κάνει σε κάθε μάθημα. Έλεγα γεια σας. Είναι ένα μπουσάρισμα. Κύριε Μαυράκη, σήμερα δίνουμε έκθεση. Θα πάω. Τέλεια, Χριστιανά, θα γράψει 20. Μην το σκέφτεσαι. Νομίζω ότι η αυτοπεποίθηση μας λείπει, τίποτα άλλο. Είναι... Η δουλειά έχει γίνει και η οργάνωση. Αυτό είναι αλήθεια. Και είναι η λογική των τελευταίων ημερών και των τελευταίων δικών μας μαθημάτων. Mm. Εκτός από μάθημα, κάνουμε προφανώς μια ψύχωση. Είναι στόχευση. Αυτές τις μέρες δηλαδή είναι προτεραιότητα. Σίγουρα νιώθουμε καλά. Λοιπόν, γονείς, ωραία, κοντά είμαστε. Όχι ταύτιση που είπαμε, δεν δίνουν οι γονείς εξετάσεις. Ξέρετε τώρα όλα αυτά τα πράγματα, τα υπερπροστατευτικά κτλ. Δεν χρειάζεται να λέμε συνέχεια μην αγχώνεσαι, μην αγχώνεσαι, μην αγχώνεσαι κάθε πέντε λεπτάκια. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα φέρει και αποτέλεσμα. Έτσι. Εκεί έξω από το σχολείο αυτές οι εικόνες είναι τρομερές. Να είναι η μαμά στα κάκελα και να περιμένει και να σου κάνει νόημα. Πώς γράψαμε, πώς τα πήγαμε. Νομίζω ότι καλά είναι να αποφεύγονται όλα αυτά τα πράγματα. Ας αφήσουμε τα παιδιά να κάνουν αυτή την προσπάθεια μόνα τους. Αυτούς αφορά, τα παιδιά αφορά. Και ας δώσουμε αυτή την ευκαιρία να το χειριστούν μόνοι τους. Νομίζω ότι. Τα παιδιά που έχουν κάνει την προσπάθειά τους και έχουν οργανώσει τη δουλειά τους, το δικαιούνται αυτό mm-hmm. και πρέπει να τους το δώσουμε. Είναι όλο δικό τους. Η προσπάθεια ήταν δική τους, το αποτέλεσμα και η μέρα των εξετάσεων θα είναι το αποκορύφημα αυτής της προσπάθειας. Λοιπόν, παρόλα αυτά οι γονείς είναι δίπλα και πρέπει να είναι δίπλα και είναι διαθέσιμοι. Εμείς λέμε να είναι διαθέσιμοι όταν τους ζητηθεί η βοήθεια από τα παιδιά τους. Αυτή είναι η στρατηγική γενικότερα. Τώρα. Εκείνες τις μέρες, να θυμίσουμε ότι κρατάμε την ταυτότητά μας, κρατάμε το δελτίο mm-hmm. εξεταζομένου στυλό, μολύβι, γόμα, ξύστρα κτλ. Νεράκι που προβλέπετε, μάσκα που πρέπει και αντισηπτικό καλό είναι να το έχουμε και αυτό. Όχι κινητό γιατί θα μας το πάρουν εκεί, δεν πρόκειται να μας το αφήσουν να το βάλουμε. Η μάσκα τάξη. Δεν καταργείται τώρα από πρώτη ημέρα. Όχι για τις εξετάσεις. Όχι για τις εξετάσεις. Εξετάσεις πρέπει να την έχουν και να την φοράνε κιόλας. Επειδή υπάρχει μια συσσόρευση τέλος πάντων. Εντάξει, για λόγους ασφαλείας τα παιδιά προσέχουν τις γαμαλικίου τώρα. Είναι σε μια πολύ κρίσιμη φάση για τη ζωή τους όλοι. Έτσι, αλίμονο. Συζητάμε και δεν ακριβώς. Μπαίνουν στη διαδικασία για οτιδήποτε άλλο για να χάσουν και τις εξετάσεις. Ακριβώς. Δεν διακινδυνεύουν γιατί δεν πρέπει. Είναι αλήθεια. Οπότε και μέσα στις εξετάσεις φοράνε τη μάσκα τους. Λοιπόν, όχι κινητό, αλλά επειδή το κινητό το χρησιμοποιούν και ρολόι, ένα ρολογάκι χειρός νομίζω ότι είναι απαραίτητο γιατί ένα ζήτημα της μέρας των εξετάσεων. Όχι. Δεν νομίζω τώρα, εντάξει. Λοιπόν, ένα ρολογάκι να δείχνει την ώρα απλώς. Λοιπόν, γιατί η διαχείριση του χρόνου, του τρίωρου εκείνου, είναι πάρα πολύ σημαντική. Λοιπόν, γι' αυτό οπωσδήποτε χρειάζεται ρολογάκι. Για πάμε να τη δούμε την εξέταση της ώρας αυτής της εξέτασης, που έχουμε και ξεχωρίσει 2-3 πραγματάκια. Λοιπόν, στο ξεκίνημα, ωραία, προσεκτικά να διαβάσουμε τα θέματα. Είναι μια πρώτη καλή κίνηση. Δηλαδή το να δεις όλα τα θέματα και να πάρεις μια εικόνα ότι ναι, μπορώ να τα διαχειριστώ και να διώξω αυτό το πρώτο άγχος που συνήθως έχουν οι μαθητές και πολύ συχνά στο ξεκίνημα νιώθουν ότι τι είναι αυτά, τους μοιάζουν και λίγο περίεργα, κάποια δεν τα θυμούνται. Έτσι, σιγά σιγά σταδιακά το πράγμα τακτοποιείται. Οπότε μια πρώτη εκτίμηση καλό είναι να γίνει στην αρχή. Έχει να κάνει και με το πώς έχει γίνει όλη η προπόνηση όλο το προηγούμενο διάστημα βέβαια, αλλά για μας είναι μια σύσταση αυτό. Τώρα. Από εκεί και πέρα. Για πάμε να δούμε την επόμενη κάρτα. Την ώρα της εξέτασης για μας επισημαίνουμε στα θέματα της λέξης κλειδιά και τα κομβικά. Το σωστό είναι να ρωτήσουμε πρώτα τους καθηγητές που είναι εκεί παρόντες αν επιτρέπεται να σημειώνουν τα παιδιά πάνω στα θέματα. Είναι θέμα του πώς έχει δοθεί ακριβώς η εντολή στους επιτηρητές. Καλό είναι να ρωτήσουν πάνω στα θέματα αν επιτρέπεται να σημειώνουν, να υπογραμμίζουν με το μολυβάκι τουλάχιστον και σε αυτή την περίπτωση να τα σβήσουν μετά. Mm-hmm. Γιατί πολλούς μαθητές τους βοηθάει αυτό το πράγμα το να σημειώσουν χαρακτηριστικές λέξεις. Επίσης, πάρα πολύ σημαντικό είναι να μπορέσουν να οργανώσουν το υλικό στο πρόχειρό τους και στο τετράδιο της εξέτασης, η τελευταία σελίδα και προς ανάποδη μεριά. Επιτρέπεται να είναι πρόχειρο. Αυτό μπορεί να είναι, αποδειχθεί τελικά πάρα πολύ χρήσιμο, να γίνει μια μικρή προετοιμασία εκεί, μεγάλη, εξαρτάται από το μάθημα και από τη δουλειά πρέπει να γίνει. Στα θετικά μαθήματα πολύ συχνά γίνονται πράξεις, γίνονται πολλά πράγματα στις τελευταίες σελίδες, οπότε είναι κάτι πάρα πολύ χρηστικό. Λοιπόν, και μια ερώτηση είπαμε πώς μπορούν να διαχειριζόνται τα θέματα, να σημειώνουν, να υπογραμμίζουν, γι' αυτό είπαμε και για μολυβάκι και γόμα, ώστε να ρωτήσουν και να τους δοθεί το δικαίωμα και ευκαιρία να κάνουν τη δουλειά τους έτσι που έχουν μάθει να την κάνουν. Τώρα. Πάμε λίγο στις τελευταίες.
Λοιπόν, η καλή χρήση του χρόνου, η διαχείριση, το πόσο φρενάρει κάποιος και καθυστερεί σε θέματα αδικαιολόγητα, το πόσο καλό είναι να ξεκινάμε από αυτά που ξέρουμε ακριβώς για να μπορούμε να διαχειριστούμε με άνεση το χρόνο και εν τέλει να φύγουμε τελευταίοι. Εντάξει, να μας διώξουν μέσα από τις τάξεις. Δεν πάρουμε βραβείο αν φύγουμε πρώτοι, δεν έχει καμία σημασία. Ακριβώς. Λοιπόν, να εξαντλήσουμε τον χρόνο γιατί κάθε λεπτό, κάθε δευτερόλεπτο και μια μικρή παρατηρούσα μπορεί να αποδειχθεί πάρα πολύ χρήσιμη. Mm-hmm. Λοιπόν, γι' αυτό λέμε καλή έξυπνη διαχείριση χρόνου. Ξεκινάμε από τα εύκολα. Προσοχή και στα εύκολα, γιατί τα εύκολα καμιά φορά μπορεί να έχουν παγιδούλες. Με προσοχή. Τι άλλο μένει να πούμε. Νομίζω τίποτα. Τελευταίο. Καλή επιτυχία θα πούμε. Είμαστε με τις ευχές μας. Είστε επανειδητοί. Και καλή επιτυχία να πούμε. Να ευχηθούμε να είναι ο καθένας ο εαυτός του και να μπορέσει να εκφράσει τις δυνατότητες του αυτές τις μέρες. Και όλο το διάβασμα που έχει κάνει τους προηγούμενους μήνες. Έτσι. Αυτό μας παρακολουθούσε νομίζω από τους υποψήφιους φοιτητές. Κάτι κάναμε, νομίζω. Σίγουρα θα πετύχει. Και η φωτογραφία είναι πολύ εύστοχη, έτσι, προηγούμενα. Και η φωτογραφία τους είναι το όνειρο, το όνειρο. Αυτό είναι. Αυτό να αν το κολλήσετε πάνω από το γραφείο σας, δεν γίναμε γράψεις. Καλό καλοκαίρι. Πάμε, παιδιά. Πρέπει να σκεφτόμαστε αισιόδοξα. Δυνατά, δυνατά, συγκεντρωμένα, με μεθοδευμένα. Μεθοδευμένες κινήσεις, οι γονείς από πάνω, σαν ομπρέλα προστασία τα παιδιά. Πάντα. Και οι καθηγητές. Μην κουνάτε το δάχτυλο, μην δείχνετε στα παιδιά, αφήστε τα να τα απολαύσουν για να πετύχουν. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μαυράκη. Παιδιά και εγώ, να είστε καλά. Χριστιανά, μου πάμε σε break. Πάμε και επιστρέφουμε. Και επιστρέφουμε.